Κύριε Δούβα, έχει ξεκινήσει η συγκομή της πατάτας δειλά-δειλά. Πώς είναι τα πράγματα? Ναι, έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Τα πράγματα σαν παραγωγή δεν πάνε καλά. Θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς από το ρεπορτάζ που έχετε κάνει. Οι πατάτες είναι λειπτικές φέτος και δεν ξέρω γιατί κάποιοι παραγωγοί βιάζονται, ξέρω εγώ, φοβούνται, δεν μπορώ να το πω. Και πουλάνε πατάτες σε πολύ εξευθυντικές τιμές. Εχθές είδα σε κάποιο ρεπορτάζ εκεί, κάποια κυρία από τη Μεσίνη, πουλάγε πατάτες 35 λεπτά. Δεν ξέρω αν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα ή ήταν ακανάκτης εκείνης της στιγμής και είπε ότι πουλάω 35 λεπτά. Αυτή η τιμή δεν ισχύει για τα 35 λεπτά. Έτσι. Γιατί οι πατάτες είναι λειπτικές, που σας είπα. Με 40 τόνους και 50 τόνους την ημέρα πατάτες που πάνε στην αγορά, τη λαχανοαγορά της Αθήνας, δεν μπλοκάρει η λαχανοαγορά της Αθήνας. Οι 40 και 50 τόνοι είναι σαν να λέμε ότι πήγαμε στο Μανάβι και πήγαμε 1 κιλό πατάτες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πίεση. Άρα και η παραγωγή θα πρέπει να είναι συγκρατημένη και να μην ξεφτιλίζουν το προϊόν τους. Μια λογική τιμή είναι τα 45 λεπτά. Έτσι, όταν έχεις μια απόδοση 3.000 κιλών το στρέμμα και 3,5, είναι μια καλή τιμή. Τώρα, όταν αυτή τη στιγμή βγάζεις 2,5, τα 35 λεπτά, και τι θα κάνεις? Θα πάρεις το σπόρο? Τι θα πάρεις από το. Σαν ίσπραξη, έτσι, τι θα πληρώσεις? Αναμένεται να βελτιωθεί η απόδοση το επόμενο διάστημα? Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, βελτιώνονται οι αποδόσεις. Έτσι, και τα χτήματα που έχουν πάθει και ζημιά από παγετό κτλ. Θα βγάλουν και αυτοί κάποια γελά παραπάνω. Το θέμα είναι να μην μας πιάνει πανικός. Και είναι η ευκαιρία φέτος ο κόσμος να μπει και να κάνει μια σκέψη. Ίσως θα πρέπει να οργανωθεί λίγο καλύτερα, να ενημερώνεται λίγο καλύτερα και να μην το πιάνει πανικός. Γιατί συνήθως σε εμάς τους παραγωγούς μας πιάνει πανικός, γιατί δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Και καλό είναι να ρωτάνε είτε τις οργανώσεις τους, τις συνεταιριστικές, είτε κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν τα θέματα και να μην πανικοβάλλονται. Το θέμα είναι ότι η Αίγυπτος κάνει μια κάμψη στις εξαγωγές της και θα ισχύσει αυτό μέχρι περίπου τις 20 Μαΐου. Οπότε θα έχουμε την καινούργια εισοδιά της Αιγύπτου και για την περιοχή μας, αλλά και για τις άλλες χώρες. Οπότε έχουμε ένα τεράστιο κενό. Μπροστά μας έχουμε το Πάσχα σε 2 εβδομάδες, το οποίο θα μας έχει μια μεγαλύτερη κατανάλωση στη φρέσκια πατάτα. Όλα αυτά δείχνουν ένα θετικό πρόσημο. Γιατί εμείς να βιαζόμαστε και να πουλάμε πατάτες τσάμπα? Από τη ζημιά που έχουν υποστεί οι πατάτες, κρίνεται ότι πρέπει να υπάρξει και νέα αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ? Ο ΕΛΓΑ έχει το δικό του κανονισμό και το δικό του πράγμα. Βλέπετε που γελάω. Το έχω ξαναπεί επανειλημμένως. Είδα τώρα κάποιες προτάσεις εκεί της κυβέρνησης προς τη βελτίωση. Βέβαια δεν ρώτησαν ποτέ τους παραγωγούς και τους ενδιαφερόμενους. Ρωτάνε μόνο τα κεφάλια, τα μεγάλα που θεωρούν αυτοί. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι μεγάλα κεφάλια είναι αυτοί που είναι μέσα στο πρόβλημα και το ζουν καθημερινά. Ας ρωτήσουν τους αγρότες. Πώς είναι μια κανονική αποζημίωση, πώς πρέπει να αποζημιώνεται και να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Δεν μπορεί όταν παράγεις σε μια μέση παραγωγή, ξέρω εγώ, 3 και 3,5 τόνους πατάτες, να σου λέει ο ΕΛΓΑ ότι η μέγιστη είναι 2,5. Έτσι, θα πρέπει να προσαρμοστείς τα δεδομένα της κάθε περιοχής. Ή παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε, ξέρω εγώ, για το ποσοστό αποζημίωσης, αφαιρούμε το 17% που είναι το κέρδος, κάνουμε κάτι άλλο. Κάτι αλγόριθμος εκεί με κάτι συντελεστές 0,8 και κατά λοιπά, όλο για να μειωθεί δηλαδή την αποζημίωση. Βέβαια θα μου πεις είναι χρεοκοπημένος ο ΕΛΓΑ, γιατί όλοι έτσι λέμε. Ποιος τον χρεοκόπησε τον ΕΛΓΑ? Ποιος τον χρεοκόπησε τον ΕΛΓΑ? Αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο σήμερα τον χρεοκόπησαν τον ΕΛΓΑ. Όταν έπαιξαν τα λεφτά του ΕΛΓΑ στο χρηματιστήριο, έτσι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά εγώ δεν θέλω να πω κάτι με τα πολιτικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξανακάνουμε μια επανεκκίνηση. Κανένας αγρότης δεν θα πει όχι να πληρώσει έστω και 10 ευρώ παραπάνω ασφάλιστρα όταν θα ξέρει ότι θα αποζημιωθεί. Τώρα, όταν ξέρει ότι δεν θα αποζημιωθεί, όσα ασφάλιστρα να του βάλεις, δεν θα τα πληρώσει.